βίντεο που απεικονίζει τους άνδρες της 54ης Ταξιαρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας να αρνούνται να πολεμήσουν, είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες πολέμου η Ταξιαρχία έχασε το 60% του προσωπικού της και του εξοπλισμού της στο Χάρκοβο από τα συνεχή αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων. Σε άλλη επιθετική ενέργεια, ρωσικά επιθετικά ελικόπτερα επιτέθηκαν στο Βουχλεντάρ κοντά στο Μπάχμουντ, όπου και κατέστρεψαν ένα ουκρανικό τάγμα, εξοντώνοντας πάνω από 120 Ουκρανούς στρατιώτες. Το Κίεβο έχει διαθέσει μεγάλο μέρος των εφεδριών του στο Μπάχμουντ και στο Σεβέρσκ, ελπίζοντας ότι θα καθυστερήσει τους Ρώσους αρκετά πριν στραφούν προς τη Χερσόνα. Η Χερσόνα για τους Ουκρανούς είναι το μέτωπο στο οποίο θεωρούν πως μπορούν να έχουν σημαντικές επιτυχίες, ενώ συνέχισαν και το βράδυ τον βομβαρδισμό των τριών γεφυρών της περιοχής, προσπαθώντας να αποκόψουν τις ρωσικές δυνάμεις της Χερσόνας από τις οδούς ανεφοδιασμού της Κριμαίας. Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν για τον ανεφοδιασμό τους κυρίως τη γέφυρα Αντονόφσκι, η οποία αν και έχει υποστεί αρκετές ζημιές, ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρωσική εφοδιαστική σύνδεση, αλλά όχι για την κυκλοφορία μάχων και πολιτών.